Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βελισάριο Παπά, Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εταιριών και Οργανισμών του Ομίλου Βιοιατρική. Κύριε Βελισάριε, μας ακούτε, καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Επίσης, ευχόμαστε για όλο τον κόσμο αυτό. Και σας έχουμε κοντά μας για να μας πείτε κάτι που ανακοινώσετε πρόσφατα, ότι ο Όμιλος Βιοιατρική έχει τη δυνατότητα πλέον να κάνει όλα τα τεστ του κορονοϊού, αντισωμάτων, μοριακό, αλλά αυτά τα ξέρετε εσείς καλύτερα, οπότε θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι δυνατότητες έχετε, τι μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας και να μας κατατοπίσετε λίγο πολύ σε όλα αυτά τα θέματα. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους διαδικτυακούς θεατές μας και στο χώρο μας και τους πελάτες μας. Ο Όμιλος Βιοιατρική από την πρώτη στιγμή δήλωσε αρρωγός των πολιτών και της πολιτείας στη μάχη κατά της πανδημίας. Ο Όμιλος Βιοιατρική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, Κωστή, με όλο το φάσμα των εξετάσεων για το νέο ιό, το μοριακό έλεγχο, την ταχεία μοριακή ανίχνευση του ιού και βέβαια τον έλεγχο αντισωμάτων, με το κύρος και την αξιοπιστία των πιστοποιημένων εργαστηρίων μας, που όλοι γνωρίζουν. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο πρώτες εξετάσεις γίνονται με τη γνωστή μέθοδο PCR, ενώ τα τεστ αντισωμάτων καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των αντισωμάτων που αναπτύσσει ο οργανισμός εναντί του ιού. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε όλα τα στάδια των εξετάσεων τηρούνται αυστηρά μέτρα προστασίας για τους εξεταζόμενους, το προσωπικό των εργαστηρίων και βέβαια τη δημόσια υγεία. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού και σε ειδικούς χώρους στη βιοατρική. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι το κάνετε σε συγκεκριμένα σημεία ή σε όλο το δίκτυό σας? Όλες οι εξετάσεις διενεργούνται στα πιστοποιημένα εργαστηρία του Ομίλου Βιοιατρική. Αυτό πρέπει να πούμε καταρχήν. Τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα για το σκοπό αυτό και έχουν δυνατότητα να διεκπαιρώσουν αρκετές εκατοντάδες τεστ σε ημερήσια βάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 5 διαγνωστικές μονάδες του ομίλου, καθώς και στη Βιοκλινική Αθηνών, όπως και στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θέλω να προσθέσω και μας διαφοροποιεί σημαντικά από όλο τον ανταγωνισμό, είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε εταιρείες που το επιθυμούν και βέβαια σε πελάτες ομαδικών συμβολέων να πραγματοποιήσουμε μαζική εξωτερική δειγματοληψία στους χώρους τους με ειδική μονάδα νοσηλευτών και συνοδό γιατρό. Κάνοντας αυτό, κερδίζουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, σημαντικό χρόνο, ταχύτητα στη λήψη των δειγμάτων και βέβαια παίρνουμε πολύ πιο γρήγορα τα αποτελέσματα. Άρα, για μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, η λύση αυτή είναι σαφώς προτινόμενη και μπορούμε να την προσφέρουμε ως βιοιατρική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει, φαντάζομαι, και τις εταιρείες. Δηλαδή, πηγαίνετε σε μια εταιρεία που έχει 100-200 άτομα προσωπικό και κάνετε εκεί κατευθείαν το τεστ από το να έρχονται όλοι αυτοί σε εσάς. Πολύ σωστά. Πηγαίνει αυτό το συνεργείο που σας είπα, το οποίο είτε στο χώρο της εταιρείας, σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, είτε στο πάρκινγκ, σε εξωτερικό χώρο δηλαδή, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός και πολλοί κόσμοι μαζί, και κάνουμε τα τεστ αυτά. Πολύ γρήγορα τελειώνουν και σε λιγότερο από 24 ώρες παίρνουν τα αποτελέσματα οι εταιρείες και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό την εποχή που ζούμε και ιδιαίτερα τώρα που γυρίζουμε όλοι πίσω στα γραφεία μας. Βέβαια. Αυτό μπορεί να γίνει τηλεφωνώντας σε εμάς τη βιοιατρική για να το κανονίσουμε. Τώρα, μία άλλη απορία που έχει αρκετός κόσμος είναι πόσο γρήγορα γίνονται αυτά τα τεστ, σε πόσο χρόνο δηλαδή ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ο χρόνος διαφέρει, Κωστή, ανάλογα με το είδος της εξέτασης. Η ταχεία μοριακή ανίχνευση του ιού δίνει το αποτέλεσμα σε 2 ώρες. Ενώ για το κλασικό μοριακό τεστ και το τεστ των αντισωμάτων που έχουν βγει τώρα, τα αποτελέσματα μπορούμε να τα έχουμε την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο δε των μέτρων προστασίας που όλοι μας λαμβάνουμε, πρέπει να τονίσω ότι τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email του ασφαλισμένου, του πελάτη, ώστε έτσι να αποφεύγουμε τη δεύτερη επίσκεψη στο διαγνωστικό κέντρο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια εξέταση που γίνεται, που την κάνετε εσείς in-house ή τη στέλνετε κάπου αλλού? Τα κάνουμε in-house, τα πιστοποιημένα εργαστήριά μας και το κόστος της εξέτασης, γιατί πρέπει να το τονίσω και αυτό, είναι σε πολύ καλά επίπεδα, πολύ οικονομικό. Ξεκινάει από 25 έως και 150 ευρώ μάξιμου, ανάλογα με το είδος εξέτασης. Το 25 ευρώ σε ποιο τεστ αφορά? Είναι στο τεστ αντισωμάτων. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτές οι εξετάσεις, επειδή είπατε για το κόστος,
Είναι κάτι που καλύπτεται από κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, καλύπτεται από κάποιο ταμείο, το κάνει μόνο ο ενδιαφερόμενος, το πληρώνει από μόνος του. Πώς γίνεται? Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση για κάλυψη των εξετάσεων από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, όσον αφορά τις ασφαλιστικές εξετάσεις, τις ασφαλιστικές εταιρείες, συγγνώμη, τα τεστ καλύπτονται σήμερα σε μερικά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε στους ασφαλισμένους ειδικές προνομιακές τιμές, σε συνεργασία πάντα με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή, συνεννοούμαστε με την ασφαλιστική εταιρεία, κάνουμε συνεργασία και μπορούμε και προσφέρουμε οικονομικότερα τα τεστ στους ασφαλισμένους των εταιριών αυτών. Ναι. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι δίνουμε τη δυνατότητα στα πλαίσια των προχειρητικών ελέγχων. Όπως ξέρεις τώρα, πια όλα τα νοσοκομεία ζητούν το PCR. Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Σε πρόλαβα, λοιπόν, Κωστή. Άρα, λοιπόν, δίνουμε τη δυνατότητα στα πλαίσια των προχειρητικών ελέγχων ο ασθενής, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει το τεστ PCR στις μονάδες μας. Δηλαδή, μπορεί να τηλεφωνήσει σε 48 ώρες πριν, να πάει να το κάνει. Πριν την εισαγωγή του δηλαδή στο νοσοκομείο, και τελικά να κάνει το τεστ σε μια εξαιρετικά προνομιακή τιμή που έχουμε προνοήσει για αυτό το συμβάν. Και αυτό είναι κάτι που σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να το καλύψει και η ασφαλιστική του εταιρεία. Αυτό εξαρτάται από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία και το συμβόλαιό της κατά πόσο το καλύπτει. Συνήθως το κάνουν απολογιστικά αυτές που το καλύπτουν. Είπαμε λοιπόν αρκετά για τον κορονοϊό, για τα τεστ που προσφέρεται. Να πούμε δύο λόγια και για τον όμιλο Via Ιδρική. Πού βρίσκεται σήμερα? Στη νέα καθημερινότητα που καλούμαστε όλοι ατομικά και συλλογικά να διαμορφώσουμε, Κωστή, ο όμιλος Via Ιδρική έχει προσαρμόσει όλα τα ίδια στυλά μέτρα στα νέα δεδομένα. Εμείς ως όμιλος ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας, διασφαλίζουμε την υγεία των εξεταζόμενων και των εργαζόμενων μας και συνεχίζουμε το έργο μας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού μας. Εκτελούμε κανονικά όλες τις εξετάσεις μας, γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι μόνο COVID που μας αφορά σήμερα, αλλά είναι και όλες οι εξετάσεις που πρέπει ο καθένας μας να κάνει ανάλογα με τα θέματα υγείας που έχει. Και πιστεύουμε πάρα πολύ στη σημασία της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης. Όπως έχω πει και παλιότερα, είναι καλύτερα η πυρασφάλεια παρά η πυρόσβεση μετά. Και εδώ είναι η βιοιατρική για να μας το θυμίζει συνέχεια αυτό. Στη βιοιατρική ήταν και είναι πάντοτε υπέρτατο καθήκον σε όλους μας να στηρίζουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται καθημερινά, τους πελάτες μας, τους ασφαλισμένους και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας προς όλους. Μάλιστα. Βλέπω λοιπόν από όλα όσα μας είπατε ότι είστε στην πρώτη γραμμή, συνεχίζετε να προσφέρετε και αυτό που είχε δημιουργήσει και ο δημιουργός της βιοιατρικής, ο Ευάγγελος Σπανός, βλέπουμε ότι συνεχίζετε επάξια να προσφέρετε όλες αυτές τις υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όσα μας διευκρινίσατε σήμερα. Ναι, Κωστή, σε ευχαριστώ και εγώ. Να πω ότι το εξαιρετικά σημαντικό έργο που πραγματικά έκανε ο πρόεδρος μας ως έργο ζωής και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει σε όλους εμάς, πρώτα καταρχήν στην οικογένειά του, στον κύριο Γιώργο Σπανό, σημερινό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μας, αλλά και σε όλα τα στελέχη, μας δίνει πολύ μεγάλο βάρος και πραγματικά μας δίνει την όρεξη να συνεχίσουμε και να πάμε όσο πιο καλύτερα γίνεται το έργο αυτό που έχει ξεκινήσει ο κύριο Σπανό Ευάγγελο. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σας.